Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στη δίνη της εξάπλωσης του κορονοϊού βυθίζεται η Ιταλία με εκτείναξη του αριθμού των κρουσμάτων που αγγίζουν πλέον τα 115. Οι αρχές της γειτονικής χώρας, που μετρά 2 νεκρούς από την ιογενή πνευμονία, έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό με λήψη έκτακτων μέτρων, αποκλεισμό πόλεων και ματέωση αγώνων ποδοσφαίρου. Με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται τα κρούσματα και στη Νότια Κορέα, όπου ήδη ο κορονοϊός έχει προκαλέσει το θάνατο 4 ανθρώπων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να εκφράζει ανησυχία για την ταχύτητα εξάπλωσης της επιδημίας εκτός Κίνας. Πάμε αμέσως στη Βάνα Κουτρουλού, καθώς, Βάνα, τα νέα που έρχονται από τη γειτονική Ιταλία είναι άκρως ανησυχητικά. Ακριβώς. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου στην Ιταλία, ο κυβερνήτης της Λομβαρδίας, Ατίλιο Φοντάνα, ανακοίνωσε ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον κορονοϊό στην περιοχή ανήλθαν σε 89 από 54 την προηγούμενη ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται ο συνολικός αριθμός στη χώρα σε 132. Εν τω μεταξύ, σε καραντίνα τίθεται το πλοίο μη κυβερνητικής οργάνωσης, το Ocean Viking, με 274 μετανάστες και πλήρωμα, το οποίο θα δέσει στη Σικελία. Ο Δήμαρχος του Μιλάνου σήμερα ανακοίνωσε ότι κλείνουν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες αλλά και τα σχολεία τουλάχιστον μέχρι την 1η Μαρτίου. Σε άδειο θέατρο θα πραγματοποιηθεί και η προγραμματισμένη για σήμερα επίδειξη μόδας του Giorgio Armani, ενώ αναθεωρείται ακόμη και το αν θα ακυρωθούν ή θα γίνουν οι εκδηλώσεις του καρναβαλιού στη Βενετία. Είναι κάτι που μένει να το δουν οι αρχές. Στο Ιράν τώρα η Τεχεράνη επιβεβαίωσε 15 νέα κρούσματα από τον κορονοϊό, με το συνολικό αριθμό να φτάνει τα 43, ενώ ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 8. Τέλος, να πούμε στην Ιαπωνία ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι τρίτος επιβάτης του κρουαζερόπλοιου, Princess Diamond, πέθανε από το νέο κορονοϊό. Να τονίσουμε λοιπόν πως τα κρούσματα μέχρι αυτή τη στιγμή κορονοϊού στην Ιταλία είναι 132. Ακριβώς. Εκτός ελέγχου μοιάζει η κατάσταση. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν, Βάνα Κουτρουλίου. Να δούμε το βίντεο με το χρονικό των δραματικών εξελίσσεων στη γειτονική χώρα και επιστρέφουμε. 11 πόλεις φαντάσματα στις περιφέρειες της Λομβαρδίας και του Βένετο. Σχεδόν 50.000 άνθρωποι είναι απομονωμένοι από την υπόλοιπη Ιταλία. Έχει σημάνει συναγερμός υπό την απειλή του κορονοϊού. Καταστήματα και δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν κλειστές. Κανένας δεν κυκλοφορεί στους δρόμους. Κάθε πρόσβαση στην εστία μόλυνση στο βορρά έχει αποκλειστεί. Abbiamo previsto che nelle aree individuate come focolai non sia consentito l'ingresso e l'allontanamento, salvo eventuali specifiche deroghe poi consentite e valutate di volta in volta. Mentre già disposta è stata disposta la sospensione delle attività lavorative, è stata disposta anche la sospensione di manifestazioni pubbliche, di eventi vari, la sospensione delle attività educative, didattiche, scolastiche. Όλοι οι ποδοσφαιρικοί αγώνες της πρώτης εθνικής αναστέλλονται για σήμερα στις δύο περιφέρειες. Αστυνομία και στρατός θα κινητοποιηθούν αν είναι απαραίτητο για την τήρηση των μέτρων. Οι ντόπιοι ανησυχούν μετά την είδηση ότι το τελευταίο 24ωρο τα συνολικά κρούσματα ξεπέρασαν τα 70. Se deve venire il momento per morire, morire, basta. E cosa deve fare? Può fermare con la mano, no? Adesso c'è un panico molto molto alto perché ovviamente è uscito questo caso qua. Però bisognerebbe anche, cioè giro per le mascherine, tutto giusto. Però sta creando troppo panico, cioè chiudere le strade così. Cioè la gente che lavora adesso è ancora più in difficoltà. Η Ιταλία μετρά ήδη 2 νεκρούς, τον 78χρονο Αντριάνο Τρεβιζάν που νοσηλευόταν στην Πάδοβα και μια γυναίκα 75 ετών από την ευρύτερη περιοχή του Λόντι στη Λομβαρδία. Ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος ασθένησε στην περιοχή ήταν ένας 38χρονος Ιταλός που ήρθε σε επαφή με κάποιον ο οποίος είχε επιστρέψει από την Κίνα στις 21 Ιανουαρίου χωρίς όμως να εκδηλώσει συμπτώματα του ιού. Στη Νότια Κορέα καταγράφηκε σήμερα και 4ος θάνατος, ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων εκτοξεύτηκε στα 602. Ο πρόεδρος έθεσε τη χώρα σε ύψιστο συναγερμό. Corona-19 사태가 중대한 분수령을 맞았습니다. 지금부터 며칠이 매우 중요한 고비입니다. 감염자는 최대한 신속하게 확인하여 조기 치료하는 것은 물론 확산을 차단해야 합니다.
Μετά την εξάπλωση του κορονοϊού σε Λίβανο και Ιράν, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς αυτά τα κρούσματα δεν έχουν επιδημιολογική σχέση μεταξύ τους. Μάλιστα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ακόμη έναν θάνατο σε λιγότερο από ένα 24ωρο, ανεβάζοντας σε 5 τον αριθμό των νεκρών στη χώρα. Από το ξέσπασμα της επιδημίας, παγκοσμίως 2.462 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ σε 78.823 ανέρχονται τα κρούσματα. Οι ανησυχητικές εξελίξεις στο μέτωπο του κορονοϊού κρατούν σε απόλυτη εγρήγορση τις ελληνικές αρχές, Λουίζα Κροντήρη. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι ελληνικές δομές υγείας με έκτακτη σύσκεψη απόψε υπό τον αρμόδιο Υπουργό Βασίλη Κικίλια. Στις 7 το απόγευμα θα ξεκινήσει αυτή η έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τον ΕΟΔΗ, λοιμοξιολόγους. Θα γίνει μια επικαιροποίηση του σχεδιασμού για τη θωράκιση της χώρας από τον κορονοϊό και για την αντιμετώπιση ενδεχόμενου κρούσματος. Να πούμε ότι το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για να εκτιμούν την κατάσταση διεθνώς με όλα τα νέα δεδομένα, τα οποία όπως βλέπουμε αλλάζουν συνεχώς, επικαιροποιούν όλες τις οδηγίες βάσει των επιδημιολογικών κριτηρίων για το τι ορίζεται ως κρούσμα, για να είμαστε απολύτως έτοιμοι, και πέρα από όλα τα μέτρα που έχουν λάβει μέχρι στιγμής, επίσης κάνουν και ενημέρωση των εταιριών οι οποίες δραστηριοποιούνται στα λιμάνια της Πάτρας και της Ιγουμενίτσας, ενώ μάλιστα την Πέμπτη που μας έρχεται θα έχουμε και εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο λιμάνι του Πειραιά για τα μέτρα δημόσιας υγείας στις πύλες εισόδου και στα μέσα μεταφοράς, δηλαδή στα πλοία και στα αεροπλάνα. Όλα αυτά με φόντο τη ραγδαία εξάπλωση κρουσμάτων κορονοϊού στη γειτονική Ιταλία. Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις. Λουίζα Κροντήρη, σε ευχαριστούμε.